Η σημερινή παράδοση μας έχει να κάνει με την επόμενη παράγραφα των κυμάτων που θα μελετήσουμε και έχει να κάνει με αυτό που λέγεται την τελευταία παράδοση σε μέρος που είχαμε δει ήταν η συμπορία των κυμάτων και είχαμε πει κάποια ειδικά σχόλια πάνω σε αυτή. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα περίφημα στάσιμα κύματα. Λοιπόν, πώς προκύπτει το στάσιμο κύμα. Το πράγμα του στάσιμου κύματο, παιδιά, προκύπτει όταν συμβάλλουν δύο κύματα τα οποία βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση, αλλά διαφορετική φορά. Δηλαδή, είτε ότι έχετε πάρει ένα σκηνή και το έχετε καρφώσει σε έναν τοίχο. Έρχεται το πρώτο κύμα, δημιουργείται και μετά εξαναγκλάσσεται, δημιουργείται ένα αντίθετη φορά σχήμα και αυτό που θα δούμε να σχηματίσετε αυτό ένα σημείο. Και μετά είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ που βλέπετε λέγεται στάσιμο κύμα. Να δούμε κάποια πράγματα για το στάσιμο κύμα. Το πρώτο κύμα το οποίο πήγε δεξιά έχει τη μορφή α ίσον με το 2 π, τα διατά μείον χ προς έλ όπως γνωρίζουμε πολύ καλά. Το δεύτερο κύμα, αυτό το οποίο έρχεται αριστερά, έχει ακριβώς την ίδια εξίσωση, μόνο που αλλάζει αντί πλην, έχουμε συν. Να σας πω απλά ότι η εικόνα αυτή πραγματοποιείται από τη στιγμή που και το δεύτερο κύμα διαδοθεί κατά μήκος όλες αυτές τις φορές που βλέπετε. Οπότε, σύμφωνα με την αρχή της επαγγελίας, στην οποία ήδη έχουμε δουλέψει αρκετές φορές και στην οριζόντια βολή και στη συμβολή, χρησιμοποιούν τις σχέσεις ψ1 και ψ2, κάθε, δηλαδή μόλι το ελαστικό μέσο, υπόκειται και στις δύο κυματικές διεγέρσεις, θα βγάλω εδώ ένα κοινό παράγοντα του α, και θα μείνει μέσα σε μία εγγύρια, 2π. Ωραία. Τώρα, εδώ είναι η στιγμή που θα χρησιμοποιήσουμε την τριγωνομετρική ταυτότητα, την γνωστή τριγωνομετρική ταυτότητα, η μήκονο α και η μήκονο β, που κάνει 2 συν μήκονο α, 2 β, 4, και τη μήκονο α και β, 4. Θα θυμίζω ότι το α για μας είναι αυτό και το β για μας είναι αυτό. Θα πρέπει να σβήσω για να προχωρήσω. Οπότε, ψ ίσον α επί 2 συνήθω 2π θα έχουμε διατά μείον χ προς ελ συν πλην, συγγνώμη, 2π θα διατά και χ προς ελ δια 2 επί ημίτονο του 2π τα βετά μείον χ προς ελ συν 2π τα βετά και χ προς ελ δια 2. Πώς έχει τώρα. Κάνει τις πράξεις. Αυτό με αυτό φεύγει. 2α συνήθω μείον 4π χ προς ελ δια 2 πρώτα. Επί ημίτονο αυτό με αυτό φεύγει. 4π δια τ δεύτερα πρώτα. Αυτό με αυτό φεύγει με τη 2 προς αυτό και αυτό. Βγαίνει εξίωση 2α συνήθω του μείον 2π χ προς ελ. Επί ημίτονο του 2π τ δια τ. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι τα αντίθετα έχουν το ίδιο συμμήτωρο, άρα τα πάρω θα τα γράψω τώρα πάνω την τελική εξίσωση του στάσιμου κύματος, η οποία είναι συμμήτωρο 2α συμμήτωρο 2 π χ προς ελ
και ημίτονο 2 πίτε δια δε. Αυτή είναι η εξίσωση του στάσιμου κύματος. Αυτή είναι η εξίσωση του στάσιμου κύματος. Εξίσωση. Στάσιμου κύματος. Και έχω να σας πω ότι αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ πέρα ονομάζεται, αυτό ονομάζεται πλάτος του εκάστοτε σημείου και αυτό βέβαια είναι πια η φάση. Τώρα, προσέξτε λιγάκι. Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα για το στάσιμο κύμα τα οποία είναι σημαντικά. Καταρχάς, τα σχόλια είναι τα εξής. Ονομάζεται κύμα καταφραστικά. Ονομάζεται κύμα καταφραστικά. Τι θέλετε να πείτε, κύριε? Θέλω να πω ότι κανονικά δεν τα λέει κύμα. Γιατί αυτό? Γιατί υπάρχουν κάποια σημεία, αυτά εδώ τα συγκεκριμένα, τα οποία λέγονται δεσμοί και τα οποία σημεία αυτά, οι δεσμοί, είναι ακίνητα σημεία. Συνεπώς, από τα ακίνητα σημεία δεν μπορεί να περάσει ενέργεια. Δημιουργούνται λοιπόν αυτοί οι άτακτοι που βλέπετε, οι οποίοι έχουν μήκος στάσιμο κύματος, το οποίο από ό,τι βλέπετε πιστεύω είναι λάμδα δεύτερα, το μισό δηλαδή του τρέχοντος μήκους κύματος του αρμονικού κύματος, και μεταξύ δεσμών δεν μπορεί να μεταφερθεί η ενέργεια αφού αυτά τα σημεία είναι κίνητα. Και υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία τα οποία λέγονται κοιλίες και τα λαμβάνονται με πλάτος, συνεχίζουν πλάτος 0, οι κοιλίες είναι σύμφωνοι με δύο άλλα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι, σας είπα για το στάσιμο κύμα, ότι το μήκος του στάσιμου κύματος είναι το λάμδα 4. Θα πούμε και άλλα πράγματα συνέχεια για το στάσιμο κύμα. Δεν θα πάρουμε αυτό εδώ όσον αφορά την ονομασία του στάσιμου κύμα. Και θέλω τώρα να πάμε να δούμε πού βρίσκονται οι κοιλίες. Όπως κάνουμε στη συμβολή, να δούμε πού βρίσκονται οι κοιλίες. Εσείς αυτό που ξέρετε από μένα είναι ότι το πλάτος της κοιλίας είπαμε ότι είναι σύμβολο 2α. Ωραία. Ξέρετε όμως ότι το πλάτος βγάζεται 2α, συμβολίζει το 2 π χ προς ε, συμβολίζει 2α. Αυτό μας το φέρει. Άρα συμβολίζει το 2 π χ προς ε, ισούται με σύμβολο 1. Που σημαίνει ότι αυτό γίνεται συνήθως το 2 π χ προς ε ισούται με 1 και συνήθως το 2 π χ προς ε ισούται με μείον 1. Που σημαίνει ότι αυτό είναι συνήθως το 2 π χ προς ε ισούται με συνήθως το 0 και συνήθως το 2 π χ προς ε ισούται με συνήθως του π. Πάμε να λύσουμε τώρα την κάθε μία από αυτές να την σπάσουμε σε τριγωνομετρικές ισώσεις μετάλλες δηλαδή. Δηλαδή η πρώτη είναι 2 π χ προς ελ ισούται 2 κ π και 0 ή 2 π χ προς ελ ισούται 2 κ π πλην 0 και η δεύτερη είναι 2 π χ προς ελ ισούται 2 κ π και π ή 2 π χ προς ελ ισούται 2 κ π πλην π. Να δώσουμε πρώτη τιμή στο γράφα το 0. Η πρώτη βγάζει 2 π χ προς ε ισούται 0, άρα χ ισούται 0. Όπως θέλει από κάτω 2 π χ προς ε ισούται 0, άρα χ ισούται 0. Η δεύτερη βγάζει 2 π χ προς ε ισούται π, φεύγει, άρα βγαίνει χ ισούται, γίνει 2 χ ισούται λάμδα χ, αυτή χ ισούται λάμδα δεύτερα. Η από κάτω θα σας βγάλει 2 π χ προς ε ισούται μείον π, φεύγει, θα σας βγάλει χ ισούται μείον λάμδα δεύτερα. Μου λέει κάποιος, κύριε, δεν έχω καλή εικόνα ακόμα, του λέω έχεις δίκιο. Οπότε ας πάρουμε κάπα ίσον ένα να δούμε τι θα βγει. Για κάπα ίσον ένα θα βγει 2 π χ προς ε ισούται 2 π, φεύγει, βγαίνει χ ίσον ελ. Όπως και το από κάτω θα σα βγάλει χ ίσον ελ και εδώ θα σα βγάλει 2 π χ προς ελ ισούται 3 π, φεύγει το πλήν το π, βγαίνει χ ίσον 3 λάμδα δεύτερα. Όπως και εδώ θα βγει 2 π χ προς ελ ισούται π, άρα θα βγει το χ ίσον λάμδα δεύτερα. Τώρα έχετε εικόνα. Ή αν δεν έχετε, θα βοηθήσω να αποκτήσετε. Δηλαδή τι εννοώ. Έχετε το χ ίσον 0, έχετε το λάμδα δεύτερα, έχετε το 3 λάμδα δεύτερα, έχετε, συγγνώμη, το λάμδα το οποίο είναι 2 λάμδα δεύτερα. Άρα, μου λέει κάποιος, κύριε, κατάλαβα. Όταν έχω κοιλίες, μάλλον καταλαβαίνω, όταν έχω κοιλίες,
καταλαβαίνω ότι η συνθήκη είναι, η απόσταση γη είναι κάπα λάμδα δεύτερα. Με κάπα 0, σύμπλην 1, σύμπλην 2. Θα σύνδεσαι τα σημεία δεξιά και θα πίνει τα σημεία αριστερά. Εντάξει, παιδιά μου, αυτή είναι η συνθήκη του ισχύ και της κυρίας. Πάμε να δούμε τώρα τι ισχύει για τους δεσμούς. Πάμε να δούμε τι ισχύει για τους δεσμούς. Πού δηλαδή βρίσκονται οι δεσμοί. Θα πάμε να δούμε αντικειμενικός στόχος της απόδειξης που κάνουμε. Για να μην κάνω και σειρά μαθηματικά, γιατί τις πέσει πάρα πολύ τρόπο να δείτε, οπότε κάποιος που το χάνατε το σχετικό, θα δούμε ότι αυτό που θα πάμε να κάνουμε είναι να πάμε να δούμε πού βρίσκονται οι δεσμοί. Εντάξει, τα μαθηματικά δεν τα πια χρησιμοποιούμε. Δεν τα κάνουμε για πλάκα. Τα κάνουμε δεσμοί. Πάμε να δούμε πού βρίσκονται οι δεσμοί. Τι σημαίνει δεσμοί, ότι ο πλάτος είναι 0. Ωραία, και τι μου λέει αυτό, επειδή ξέρω την ονομασία, ξέρω ότι το πλάτος θα δικάσει στο S. Σωστά. Που επειδή το 2 αν θα αποκλείεται να είναι 0, είναι το σύμπλη των 2 π.χ. προς S ούτε το 0, που αυτό για μένα σημαίνει 2 π.χ. προς S ούτε με συνήθω τη δεύτερα, την ονομασία εξής. Και πάμε να τηρήσουμε. Άρα, 2 π.χ. προς S ούτε 2 κπ και π δεύτερα, ή 2 π.χ. προς L, 2 κπ πλην τη δεύτερα. Πάμε να δώσουμε τη μέση στο κάπα. Κάπα είναι 0. Αν δώσουμε τη μέση στο κάπα 0, βγαίνει 2 π.χ. προς L, αυτό μηδενίζεται π δεύτερα. Άρα μόλις βγάλετε μια τιμή η οποία λέγεται λάμδα με τα θα, δεν είναι πάνω το λάμδα 2, 2, 4. Και εδώ από κάτω θα βγάλετε τη 2 π.χ. προς L, τη μία λάμδα με τα θα. Εντάξει, μία λάμδα με τα θα. Πάμε να δώσουμε τη μέση στο κάπα είναι 1. Θα κάνουμε 2 π.χ. προς L ούτε 2 π και π δεύτερα. Δηλαδή αυτό θα γίνει 2 π.χ. προς L ούτε 2 και 4 και ένα 5 π δεύτερα. Φεύγει 5 λάμδα τέταρτα. Και από κάτω 2 π.χ. προς L ούτε 2 π πριν π δεύτερα. Θα βγει 2 π.χ. προς L ούτε 3 π δεύτερα. Θα βγει ίσον 3 λάμδα τέταρτα. Έχω εικόνα που λέει κάποιος. Σωστά του λέω και εγώ. Και ποια είναι η εικόνα σου? Η εικόνα είναι, κύριε μου, λέει ότι οι δεσμοί είναι στα σημεία τα οποία είναι. Έχετε ένα λάμδα δεύτερα, λάμδα τέταρτα, τρία λάμδα τέταρτα, πέντε, ένα, τρία, πέντε, δηλαδή 50 πολλαπλάσια του λάμδα τέταρτα. Με κάπα πάλι 0, σύμπλην 1, σύμπλην 2 και πάλι 0. Όμορφα. Πολύ όμορφα λοιπόν. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο έχουμε τι τα εξής. Έχουμε αποδείξει την εξίσωση, σας θυμίζω, του στάσιμου κύματος. Έχουμε αποδείξει την εξίσωση του στάσιμου κύματος. Έχουμε βρει πού βρίσκονται τα σημεία τα οποία λέγονται κυρίες, είναι αυτά που έχουν μένει στο πλάτο σύμπλην 2α, καθώς και πού βρίσκονται οι δεσμοί. Αν πατήσετε στο διαδίκτυο σε κάποια εφαρμογή να δείτε στάσιμο κύμα, αξίζει το λόγο γιατί είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό ποιο. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτά τα σημεία πάντα, αυτά τα σημεία πάντα είναι ακίνητα. Γιατί απομακρύνσεις το δύο τρεχόμενο του κυμάτων να πάσεις μην ανοίχτες. Ενώ αυτά εδώ πέρα, τα σημεία που παίζουν από σύν 2α μέχρι πλην 2α, έχει μια ωραία εφαρμογή, το site του κύριου Παζούλη. Αν πατήσετε Παζούλη στο διαδίκτυο ή φυσική στο διαδίκτυο, αν πάτε στο site εικονικό εργαστήριο, πατήσετε εικονικό εργαστήριο, έχει δημιουργεί ένα στάσιμο κύματος. Πατήστε το, αν έχετε τζάμπα στον υπολογιστή σας, θα κατεβάσετε μια εφαρμογή πολύ ωραία, να δείτε και τα τρέχοντα κύματα και το στάσιμο κύμα που δημιουργεί, αξίζει τον κόπο, πιστεύω. Τώρα, κάποια σχόλια τα οποία θέλω να σας πω για το στάσιμο κύμα. Λοιπόν, όταν το στάσιμο κύμα πέφτει, καταρχάς εδώ το χεράκι μας, το κάνουμε έτσι, όταν πέφτει σε σταθερό σημείο, εκεί παιδιά μου δημιουργείται δεσμός. Εάν λοιπόν κινείται το ρήτρα της στον αέρα, δηλαδή που είναι το μόριο του αέρα, είναι κινούμενο μόριο του αέρα, τότε παιδιά θα έχουμε αποκλειδία κοιλία. Και αν λοιπόν και τα δύο σημεία είναι πακτωμένα, δηλαδή σε ρήτρα, όπως είναι πολύ της κοιτάρας, τότε θα βλέπετε αυτή εδώ την εικόνα. Το πόσα τέτοια θα δείτε εξαρτάται από τη συχνότητα του κύματος και το μήκος του κύματος και το μήκος της κορδής του στάσιμου κύματος. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη εικόνα. Θα ήθελα να σας πω να συζητήσω δύο λόγια πάνω σε αυτήν την εξίσωση που βλέπετε ακριβώς από πάνω από αυτούς τους δύο, δηλαδή αυτήν. Αυτή είναι η εξίσωση. Είναι όμορφη.
Αν βάλετε χ ίσο 0 και τάφο ίσον το 0, θα δείτε ότι θα βγει πανέμορφα 2α συμβεί το 0 ή το 0. Το συμβεί το 0 είναι 1, το μη το 0 είναι 0 και βγαίνει 0. Όντως, η χρονική στιγμή τάφο ίσον χ ίσο 0 είναι εδώ. Αν βάλετε χ ίσο 0 όμω και τάφο ίσον τα πέτα αυτά για να δείτε στο νόημα, θα σα βγάλει 2α συμβεί το 2π επί 0 προ λάμδα, επί μη το 6, 2π. Τα τέταρτα προ τα, αυτό με αυτό θα φύγει, αυτό με αυτό θα βγει, θα βγει 2α. Συνημεί το 0, ημεί το 0, δεύτερα. Αυτό κάνει 2α επί 1, επί 1, 2α. Όντως, σε τα τέταρτα έχετε πάει πάνω. Είναι αυτή η εικόνα την οποία σχεδιάζουμε εμεί του ξεκινήματο τάσεων κύματο. Δηλαδή, αυτή τι είναι, δεν είναι η χρονική στιγμή τάσεων 0, όχι, δεν είναι η χρονική στιγμή τάσεων 0, η χρονική στιγμή τάσεων τα τέταρτα. Ωραία. Καταλάβατε λοιπόν πώ λειτουργεί αυτό ο τύπο. Αν θέλετε να βρείτε, τώρα, ας πάμε να δούμε τώρα και τα άλλα σχόλια. Αυτός είναι ο τύπος, ο οποίος σας δίνει την απομάκρυνση σε οποιοδήποτε σημείο μη, που απέχει απόσταση χ από εκεί που ήταν η πηγή. Δηλαδή, το ψ του μη είναι 2α, συνειδητο το 2 επί χ πλους 1, η μη το 2 επί τελειέται. Και αυτό το δικάτο συστά είναι θήτα του μη. Κανένα πρόβλημα θα μου πείτε, θα είναι δε μαξ, συνειδητο το της τάσης. Προσέξτε, το δε μαξ, ο τύπος ωμέγα, τεράστια προσοχή επί άλφα τόνος, που το άλφα τόνος είναι για αυτό το σημείο αυτό. Αν κάποιος θα ζητήσει την επιτάξη του σημείου μη, είναι μείον άλφα μαξ ή μήτωνο της φάσης. Όπου το άλφα μαξ, πώς γράφεται, ο ωμέγα τετράγωνο επί άλφα τόνος, προσοχή, που το άλφα τόνος είναι το εκάστοτε πλάτος του εκάστοτε σημείου που απέχει απόσταση χ από την πηγή. Ωραία, ωραία. Τώρα, ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να σας πω για τη σημερινή παράδοση είναι το πώς φτιάχνουμε το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος. Λοιπόν, παιδιά, το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος, το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος, σε αντίθεση με το στιγμιότυπο του τρέχοντος κύματος, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πιο εύκολη διαδικασία. Τι εννοώ, ότι αν πούμε ότι ξεκινάει κάποιος και σας λέει από εδώ, ότι εδώ είναι για αυτό η χρονική στιγμή τάφο 0, επαναλαμβάνω για εμά είναι τα θεατά, και σα ζητήσει να κάνετε άλλα 4 στιγμιότυπα, άλλα 4 στιγμιότυπα, θα πρέπει να τα σημειώσω. Θα πρέπει, το πρώτο σα μέρημα είναι να πάτε να βρείτε όλου του δεσμού και να του έχετε ακρότητα στα ρολέντα. Διότι οι δεσμοί είπαμε ότι είναι κουγιούδι. Σωστά. Μετά, είτε ότι αυτή είναι η χρονική στιγμή τάφο. Αυτή είναι η χρονική στιγμή τάφη και τάφη τέταρτα. Η δεσμή είναι ακρόνη. Αυτή όμω η κυρία που βλέπετε εδώ, αυτή όμω η κυρία θα έχει έρθει εδώ με φορά προ τα κάτω. Αυτή θα έχει έρθει εδώ με φορά προ τα πάνω, αυτή εδώ με φορά προ τα κάτω και αυτή εδώ με φορά προ τα πάνω. Μετά από λίγο αυτή θα έχει έρθει κάτω. Αυτή θα έχει πάνω, πάνω, πάνω. Μετά από λίγο αυτή θα έχει έρθει πάλι. Δηλαδή εδώ το κύμα είναι έτσι και μετά από λίγο η επόμενη στιγμή είναι αυτό να έρθει εδώ με φορά προς τα πάνω, αυτό να έρθει εδώ με φορά προς τα κάτω, αυτό να έρθει εδώ με φορά προς τα πάνω και αυτό εδώ με φορά προς τα κάτω. Και η αμέσως επόμενη στιγμή, η οποία δεν αφορά η λίγη, αλλά θα την κάνουμε εδώ, είναι αυτό εδώ. Έχουμε τρεις δεσμούς, ένα, δύο, τρεις και ένα εδώ στην άκρη. Η αμέσως επόμενη χρονική στιγμή είναι αυτό να έχει πάει πάνω, αυτό να είναι εδώ, εδώ και εδώ, δηλαδή, αμέσως ξαναπάμε στην αρχική μορφή του κύματος. Ωραία, είδατε, αυτή είναι η τεχνική. Ακινητοποιούμε τους δεσμούς, τους συμβολίζουμε σε όλα τα σχήματά μας και μετά προχωράμε τις κυλίες. Αυτό είναι τάφη τα θέλετε, αυτό είναι τάφη τα δεύτερα, αυτό είναι τάφη τρία τα θέλετε, αυτό είναι τάφη και τάφη. Δηλαδή, μετά από μια περίοδο βλέπετε ακριβώς την ίδια εικόνα την οποία ξεκινήσετε. Τώρα το πόσο στα τράκια θα κάνετε, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα δουλεύει την κλασική νοοτροπία, θα πάτε να διαιρέσετε το χ με το λάμδα τέταρτα αν θέλετε, θα πάτε να δείτε πόσε φορέ κουράει. Εντάξει, αναλόγω με το πόσε φορέ κουράει, θα πέσει. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που τελειώσαμε τα στάσιμα κύματα. Είπαμε στην εξίσωση του κύματος. Είπαμε πού βρίσκονται οι κυλίες, μιλήσαμε για το σημειότυπο του στάσιμου κύματος,
Οπότε νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είμαστε εντάξει, θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με ένα ειδικό θέμα. Ευχαριστώ.